Τα όσα θα πω είναι προφανές ότι αντιπροσωπεύουν το Υπουργείο Παιδείας και τις δύο άλλες διευθύνσεις, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με τις οποίες συνεργαζόμαστε καθημερινά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκου Φίλη, χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του Διήμερου Σεμιναρίου με θέμα «Χθες, σήμερα, άλλοι, το προσφυγικό ζήτημα στην εκπαίδευση για το περιβάλλον του Νεοφορία». Ο τίτλος της διημερίδας, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο «Το έβρος των θερμάτων, προσφυγικό, περιβάλλον, αηφορία», προκαλεί εύλογο ενδιαφέρον. Η προσπάθεια επίσης συσχετισμού τους, η ένταξη σε ένα πλαίσιο συνολικής αντιμετώπισης, αποτελεί πρωτότυπη συμβολή, όχι μόνο για την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά για κάθε ενεργό πολίτη. Ιδιαίτερα σήμερα, η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος αναδεικνύεται σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, τόσο για την Ευρώπη, όσο και για τη χώρα μας, που δέχεται λόγω της γεωγραφικής της θέσης ένα δυσανάλογα μεγάλο αριθμό προσφύγων σε σύγκριση με τις δυνατότητες φιλοξενίας, ένταξης και ενσωμάτωσή του. Η δυσκολία αυτή μεγεθύνεται εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλει η συνθήκη Σέγγεν. Παρ' όλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα οι εθελοντές, Έλληνες αλλά και οι ξένοι που φτάνουν στην Ελλάδα, προσπαθούν μέσα σε αδίξωες συνθήκες, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και δεν επιτρέπουν με τη δράση τους στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό να κάνει απειλητική την εμφάνισή του, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Μια από τις κατηγορίες των προσφύγων, ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. Δοκιμάζονται καθημερινά από κάθε είδους στέρηση, υλική και πνευματική, συχνά γίνονται θύματα κακοποίησης και βίαιης συμπεριφοράς, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που κάνουν τη ζωή τους στην προσπάθεια να φτάσουν στην Ελλάδα ή καταλήγουν εδώ ασυνόδευτοι. Η σημερινή κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας πρωτοστατεί σε πρωτοβουλίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη, καθώς και των κοινών αξιών, της ελευθερίας, της ανεκτικότητας, της αποφυγής διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης. Σε πρόσφατη σύνοδο των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα παιδείας, νεολαίας, πολιτισμού και αθλητισμού στις Βρυξέλλες 22/1/2016, ο Έλληνας Υπουργός Παιδείας σε παρέμβασή του υπενθύμησε με αφορμή την πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι πως οι δράστες είναι νέοι που ασπάστηκαν ακραίες απόψεις των συγχαριστών. Οι τελευταίοι στρατολογούν νέους που ζουν στο περιθώριο των ευρωπαϊκών κοινωνιών σε οικονομικά και μορφωτικά περιβάλλοντα υποβαθμισμένα. Για να αποφευθεί η στρατολόγησή τους, πρέπει αφενός να εξαλειφθούν οι ανισότητες εντός της Ευρώπης, που κάνουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να αισθάνονται κοινωνικοί παρείες, και ακόμη και όταν γίνονται Ευρωπαίοι πολίτες, και αφετέρου να αλλάξει η εικόνα, τα στερεότυπα που δίνει η Ευρώπη προς την Ανατολή και αντίστοιχα. Στα πλαίσια αυτής της λογικής, ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά σημαντικός. Αποτελεί απαραίτητο μηχανισμό κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης. Καταπολεμά τα φαινόμενα πρόορης εγκατάληψης του σχολείου, κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης των προσφύγων. Οφείλει να διέπεται από τις αρχές της διαπολιτισμικότητας και της αειφορίας που πρεσβεύουν τη διατήρηση της ισορροπίας μέσω της ανάπτυξης δράσεων με σκοπό τη διευκόλυνση των προσφύγων προκειμένου να ενταχθούν στο οικείο πολιτισμικό πλαίσιο, καθώς και στην παράλληλη εμφάνισή τους να αναδείξουν τη δική τους κουλτούρα και να τη μοιραστούν με την ελληνική κοινωνία, αναπτύσσοντας από κοινού τις αρχές του αλληλοσεβασμού, της αλληλοκατανόησης και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Ο εγγραμματισμός, ο αθ.
πολιτισμός, οι ξένες γλώσσες, οι καλές τέχνες, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η αγωγή υγείας, θα συμβάλλουν στην ένταξή τους στην κοινότητα στην οποία ζουν και εργάζονται. Αρρωγούς και συνεργάτες στην προσπάθεια αυτή θεωρούμε όλους εκείνους τους φορείς, διεθνείς και εθνικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, ΜΚΟ και άλλες κοινωνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών. Η διάθεση των δράσεών του στο ελληνικό σχολείο, σε συνεργασία και κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, η ανάπτυξη καλών πρακτικών, όχι μόνο θα συμβάλλει στη γνώση και τη συνειδητοποίηση του προσφυγικού προβλήματος από μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, τοπική κοινωνία, αλλά θα συμβάλλει και στην αλλαγή των νοοτροπιών. Με την ευχή και την προσδοκία, η σημερινή διημερίδα να συνοδεύεται και από άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, τόσο από τους δικούς σας φορείς, όσο και από άλλους φορείς, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας. Ευχαριστώ.